Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι και πιο συγκεκριμένα σε ένα ακόμη unboxing βίντεο. Όπως έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα αγαπημένο anime για πολλούς, Chainsaw Man. Είμαι πάρα πολύ χαϊπαρισμένος για το συγκεκριμένο, γιατί πραγματικά δεν έχω ξανανοίξει ποτέ κάτι τέτοιο. Το συγκεκριμένο κουτί, το βλέπετε, είναι αυτό εδώ. Και τι έχει μέσα? Δεν έχει κάποιο booster box, δηλαδή κουτιά με packs όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά υπάρχουν μέσα 6 trial decks, 6 δηλαδή τράπουλες με συγκεκριμένες κάρτες μέσα, οι οποίες όμως ανάλογα της τράπουλας διαφέρει το rarity μερικών καρτών. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε double rare μέσα, μπορείτε να βρείτε triple rare, μπορείτε να βρείτε SP υπογεγραμμένη κάρτα δηλαδή, και είναι αυτό που ψάχνουμε στο σημερινό βίντεο. Οι πιθανότητες για κάθε trial deck που ανοίγουμε έτσι ώστε για να βρούμε SP είναι 2 προς 96 περίπου, κάπου εκεί είναι ο αριθμός, δηλαδή 1 στις 43 πιθανότητες. Ο αριθμός αυτός δεν είναι επίσημος από την εταιρεία, αλλά βγαίνει μέσα από το community, από τα διάφορα unboxing που κάνουν πολλοί. Και ναι, αυτό το κουτί λοιπόν έχει μέσα 6 τράπουλες τέτοιες, με κάθε τράπουλα να έχει μία πιθανότητα στις 43 να βρούμε μία SP. Η SP φαίνονται τώρα και στην οθόνη σας, έτσι στα γρήγορα. Υπάρχει η Ondenji, η οποία είναι και η φθηνή του set, και υπάρχει και η Power, που είναι η ακριβή και μακάρι να την βρούμε. Τώρα για το κουτί δεν έχει κάτι άλλο να δείξουμε, βλέπετε είναι αυτό εδώ σκέτο. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι. Δεν έχω ξανανοίξει τέτοιο. Trial decks έχω ανοίξει μερικά, αλλά κουτί έτοιμο με 6 κουτιά με 6 trial decks μέσα, ποτέ. Ποτέ όμως. Και οι τράπουλες είναι αυτές, παιδιά. Βλέπετε. Κάπου λογικά θα λέει, ναι, ορίστε, 2 SSP λέει. Είναι αυτές που ψάχνουμε. 16 triple rare και 2 OFR που δεν ξέρω τι είναι, θα σας γελάσω. Θα τις βγάλω όλες έξω, στα κουτιά, έξω από το κουτί. Να υπάρχουν. Το κουτί θα ξανακλείσει και θα πάει πίσω. Εδώ. Ωραία. Ξεκινάμε. Α, έχει και τέτοια, ρε, περίμενε. Δεν θέλω να καταστρέψω τα κουτιά. Να τα βάλω αυτά λίγο πιο πέρα, έτσι ώστε να μπορούμε να τα βλέπουμε με την άνεσή μας. Τα trial decks έχουν μέσα νομίζω και play mat, ναι. Τίποτα το wow. Είναι ένα απλό χάρτενο play mat για να παίζει κάποιος το παιχνίδι. Ορίστε εδώ, μάκημα, αδυναμία. Περισσότεροι λατρεύουν την power, αλλά εγώ είμαι μάκημα φαν, και ορίστε ξανά και οι κάρτες εδώ. Αυτές τις δύο ψάχνουμε υπογεγραμμένες. Υπεσημίζω. Αφήνουμε ξανά αυτά στην άκρη και ξεκινάμε με τα decks. Ωραία, έχουμε και λέμε Secret Rare Tenji. Εσύ πραγματικά δεν θα κάτσω τώρα να τις βλέπουμε όλες. Power εδώ, Trial Deck. Βλέπετε εδώ που λέει TND, Trial Deck δηλαδή. Θα τις ψάξω έτσι, παιδιά. Μπ.
Μπορεί να είναι παντού η ESP, νομίζω. Βλέπετε εδώ, Triple Rare. Νομίζω μπορεί να είναι παντού. Οπότε μπορώ να κάνω και τέτοιο. Ωραία. Τελειώνουμε με το πρώτο deck. Θα αφήνω κάθε τράπουλα στην άκρη για να τα ξαναβάλω πίσω. Κάνα στην άκρη. Secret Rare ξανά. Έλα, θέλουμε κάτι καλό. Ναι, Triple Rare, ένα toast. Αυτό που πάντα θέλαμε. Ευτυχώς που δεν υπήρχε η... δεν υπάρχει μάκημα SP στα trial decks, γιατί πραγματικά θα την ήθελα και ίσως να ξόδευα και περισσότερα χρήματα από τώρα. Ενώ αυτό το κουτί τουλάχιστον μας τύχησε λίγα, ενώ αν υπήρχε μάκημα σίγουρα θα έπαιρνα περισσότερα. Σίγουρα θα έπαιρνα περισσότερα. Δεν και εδώ, Secret Rare ξανά. Ω, Triple Rare μάκημα, οκ. Μπορώ να χαρώ με αυτή. Μπορώ να χαρώ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο έτσι. Όχι. Στο τελευταίο deck θα δούμε μία-μία τις κάρτες για να δείτε και το artwork. Θα πάει... μια από αυτές θα πάει και για great, γιατί όχι. Σίγουρα θα πάνε και οι μάκημα οι κάρτες, σιγά σιγά. Μας μένουν παιδιά 3 decks. Μακάρι να βρούμε κάτι καλό, μακάρι. Και αυτό είναι άρρωστο art. Και αυτό είναι άρρωστο. Βρήκαμε ακόμη μια κάρτα που θα πάει για great, υπέροχα. Όμορφα. Θα μπουν σε sleeves και top loaders στο τέλος του βίντεο. Εντάξει, νομίζω ότι κόβω το... όχι το αυτοκόλλητο, αλλά το κουτί. Δεν πειράζει. Έλα Τέντζι, κάνε το θαύμα σου. Κάνε το θαύμα σου.
Πού είσαι? Κάτι βλέπω πίσω. Κάτι βλέπω πίσω. Triple Rare. Βλέπετε δηλαδή ότι τα artwork δεν αλλάζουν. Το μόνο που αλλάζει είναι το Rarity. Οπότε έχουμε ακόμη μια Triple Rare εδώ. Και πάμε στο τελευταίο μας deck. Ο λόγος που κάνω, παιδιά, το σημερινό unboxing, το unboxing τέλος πάντων αυτό, γιατί δεν ξέρω πότε θα ανεβεί το βίντεο, είναι το ότι έχω παραγγείλει δεύτερο τέτοιο, δεύτερο κουτί δηλαδή, οπότε έλεγα είναι μια καλή ευκαιρία να κάνω και ένα βίντεο, να κάνω ένα unboxing. Ελπίζω όμως να μην ανοίξουμε και το δεύτερο που θα έρθει, γιατί θα παίζουμε σε λούπα. Θα πρέπει να ξανααγοράσω το τρίτο, να έρθει το τρίτο, να το ανοίξουμε και το τρίτο και πάει λίγο. Δεν θέλω να παίζω σε αυτήν την παγίδα. Οπότε πάμε να δούμε ένα-ένα το artwork στην τελευταία μας τράβουλα. Υπάρχουν πολλές σκηνές από το anime, βασικά το Vase είναι βασισμένο σε τέτοια. Ποτσιτά. Πολύ cute. Μάκημα. Power. Μάκημα. Ευτυχώς δεν είναι ρεα αυτή η κάρτα. Θα φάμε ώρα. Αλλά θέλω να το πάρω σιγά σιγά. Τέντζι. Δεν θα με χαλούσε μια Triple Rare της Μάκημα ακόμη. Λίγο στεύουν οι κάρτες Triple Rare Power. Ωραίο. Η αρχή, παιδιά, είναι εκπληκτική. Και δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Chainsaw. Ναι. Η σκηνή από το πρώτο επεισόδιο. Μια χαρά η power. Okay, μπορεί να μην βρήκαμε πάλι σε ένα ακόμη βίντεο SP κάρτα, αλλά τα hits μου άρεσαν. Δεν έχω παράπονο. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Κάντε like, αν σας άρεσε, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω αν παρακολουθήσατε το Chainsaw Man και είναι η άποψή σας, αν διαβάζετε το manga, γιατί το manga είναι κλάσης ανώτερο. Και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Γεια σας.